Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία πώς ράβουμε τη μάσκα. Λοιπόν, οι διαστάσεις της μάσκας είναι 30x22. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και γαζώνουμε την πλευρά των 22 εκατοστών. Περνάμε το πρώτο γαζί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, η κάθετη πλευρά ξεκινάμε και κάνουμε την πρώτη πιέτα στους 4 πόντους απόστασης. Γαζώνουμε την πιέτα. Τοποθετούμε το λάστιχο στον έναν πόντο από το τελικό σημείο της πιέτας. Τη μία άκρη από το λάστιχο. Στους 2,5 πόντους απόσταση θα είναι η επόμενη πιέτα. Στην τρίτη πιέτα βάζουμε το λάστιχο ένα πόντο απόσταση από την τρίτη πιέτα. Μετά από 2,5 πόντους γαζώνουμε την τελευταία πιέτα. Το κάνουμε παρόμοια διαδικασία και στην απέναντι πλευρά. Υπενθυμίζω, κάθε 2,5 πόντους είναι η απόσταση της πιέτας. Από την πρώτη και την τρίτη πιέτα, η απόσταση της άκρης του λάστιχου είναι 1 εκατοστό. Το λαστιχάκι έχει μήκος. Πόσο μήκος έχει? 18 εκατοστά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τη διαδικασία από την απέναντι πλευρά, μεταξύ πρώτης και τρίτης πιέτας. Οι δύο άκρες από το λάστιχο. Ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία, γυρνάμε από την ανάποδη και βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο ότι που είναι το γαζί από την πάνω πλευρά. Έχει σημασία αυτό, το θα γυρίσουμε για να τοποθετήσουμε το φίλτρο. Άρα από κάτω έχουμε τη γαζωμένη πλευρά και από πάνω τη σχέτη πλευρά. Γαζώνει με τη μία άκρη. Γυρνάμε στην απέναντι πλευρά. Άρα το γαζωμένο κομμάτι από κάτω και από πάνω το ελεύθερο. Γαζώνουμε και την άλλη άκρη. Με αυτή τη διαδικασία, όταν θα γυρίσουμε ανάποδα κρατώντας τις άκρες, κρατάμε τις άκρες, γυρνάμε τη μάσκα, βάζουμε καλά το δάχτυλο. Τεντώνουμε τη μάσκα και βλέπουμε ότι όταν τη γυρίσουμε, το γαζί έρχεται από πάνω, άρα μία δοκιμή του φίλτρου, βάζουμε, τοποθετούμε το φίλτρο μέσα, η μάσκα όταν φοριέται είναι τεντωμένη, άρα αποφεύγουμε έτσι να μας φύγει το φίλτρο μέσα από τη μάσκα. Αυτή είναι η διαδικασία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους!